Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε πάλι στην δύσκολη στιγμή να υπερασπιστούμε τις δημόσιες δομές παιδείας και του Δήμου της Νέας Σμύρνης. Σήμερα τα σχολεία της Εστίας που κινδυνεύουν με έξωση. Το απόγευμα υπάρχει αντίστοιχη κινητοποίηση για νηπιαγωγείο της Νέας Σμύρνης. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά θα πω εγώ, βρισκόμαστε πίσω από τις εξελίξεις σε μια περιοχή πυκνοκατοικημένη που θα έπρεπε να έχει προβλέψει έτσι ώστε να υπάρχει χωρίς αφιβολία όλο το υλικοτεχνικό, η υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται, τα σχολεία, η στέγη για μαθητές σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση. Βρισκόμαστε να κινδυνεύει μέσα της χρονιάς σε ένα σχολείο με έξωση. Βρισκόμαστε στον κίνδυνο να στιβαχθούν ακόμα περισσότεροι μαθητές στα ήδη υπερφορτωμένα σχολεία της πόλης μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Δήμος της Νέας Σμύρνης, η Δημοτική Αρχή, διαχρονικά έχει αποφασίσει ότι δεν θα προβεί στις δέουσες ενέργειες, δεν θα κινηθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών να δεσμεύσει το σχολικό συγκρότημα αυτό για το συμφέρον της κοινωνίας, για το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Έχει αποφασίσει ότι θα το πάει στα δικαστήρια μέχρι τέλους. Μια διαδικασία η οποία, όπως φάνηκε, ήταν από την αρχή χαμένη, γιατί ο Δήμος όταν παραχώρησε τα σχολεία δεν είχε πάρει κανένα μέτρο τέτοιο έτσι ώστε να διαφυλάξει το δημόσιο συμφέρον. Και νομίζω ότι και αυτή η Δημοτική Αρχή μαζί με την κυβέρνηση με σταθερό βηματισμό επιδιώκουν την υποτίμηση, την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και την έξωση των μαθητών από αυτό το οποίο χρειάζονται, από την παιδεία που χρειάζονται, από τις δομές εκείνες που θα τους κάνουν να μπορέσουν να αποκτήσουν μια πλήρη σφαιρική και ουσιαστική παιδεία. Ως μια πόλη ανάποδα, είμαστε εδώ όχι μόνο να υπερασπιστούμε το δίκαιο των αγώνων τους, αλλά και να υποδείξουμε ότι υπάρχουν τρόποι σαφείς, ακόμα και με τα νομικά όπλα τα οποία υπάρχουν σήμερα, αυτό το σχολικό συγκρότημα να απαιτηθεί από το κράτος, να το πάρει το κράτος, να το πάρει ο Δήμος, να μην κινδυνεύουν οι μαθητές με έξωση και να μην είναι σε μια διαρκή ομοιρία είτε οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου είτε οι μαθητές του νηπιαγωγείου αντίστοιχα να βρεθούν στο δρόμο όποτε αποφασίσει η τωρινή ιδιοκτησία των κτηρίων. Ευχαριστώ πολύ.